ήταν μια συγκυρία αφού προέκυψε αυτή η πανδημία. Έγινε κλήρωση με βάση τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας. Και εδώ για φέτος από τον νομό Κορινθίας θα εκπροσωπήσει στο κύπελλο Ελλάδος μετά από κλήρωση η ομάδα του Ηρακλή Ξηροκάστρου, στην οποία είναι επευκαιρία, ευχόμαστε και καλή επιτυχία. Ήταν πράγματι μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Μπορεί βέβαια να υπάρχουν αδικίες γιατί τα παιχνίδια δεν παίχθηκαν τα υπόλοιπα, τα τρία που ήταν οι δύο ημιτελικοί και ο τελικός στο γήπεδο. Πριν όμως ήταν κάτι εξαιρετικό, ήταν ανωτέρα βία και ακολουθήσαμε τις οδηγίες και έγινε αυτή η κλήρωση. Το αύριο του Κορινθιακού Ποδοσφαίρου, κύριε Πρόεδρε. Το μέλλον του Κορινθιακού Ποδοσφαίρου είναι πλέον αυτό το οποίο υπολογίζουμε, να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. Στην ώρα τους θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. Δεν ξέρουμε ακριβώς πότε και πού. Θα δούμε και τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας σχετικά με τη γάμα εθνική κατηγορία. Ποιοι θα ανέβουν, ποιοι θα πέσουν. Θα οριστικοποιηθεί γιατί σήμερα έχει διοικητικό συμβούλιο. Στη συνέχεια, αρχές Ιουνίου, θα συνέλθει το δικό μας διοικητικό συμβούλιο και πάλι. Γιατί ήδη έχει γίνει διοικητικό συμβούλιο και επικυρώθηκαν οι βαθμολογίες οι οποίες μας είπε και η Ομοσπονδία ότι έτσι πρέπει να γίνει, έγινε η κλήρωση του κυπέλλου και θα κοιτάξουμε αρχές του Ιουνίου να κάνουμε διοικητικό συμβούλιο για να δούμε πιθανές αναδιαρθρώσεις σε όλες τις κατηγορίες. Στην τρίτη εθνική ποια ομάδα θα μας εκπροσωπήσει? Σίγουρα ο Ατρόμητος Ηλιωμοδίου, διότι με την επικύρωση της βαθμολογίας είναι η ομάδα που θα εκπροσωπήσει από τον νομό μας την τρίτη εθνική και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το Κόρινθος 2006. Ελπίζουμε να υπάρξει απόφαση που να παραμείνει ώστε να έχουμε δύο ομάδες από τον νομό μας στην τρίτη εθνική κατηγορία του χρόνου.